τι θέματα παρουσιάστηκαν εκεί. Παρουσιάστηκε εκεί η μία ανάγκη, το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά, για την μείωση των διοικητικών βαρών σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας, όπως είναι σήμερα. Έχουμε και νέες προκλήσεις για την δημόσια διοίκηση που τα επεξεργαστήκαμε αναλυτικά εκεί. Βάλαμε τον πολίτη ως επίκεντρο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μια πιο αποτελεσματική διακυβέρνηση όπως ξέρουμε τώρα. Και από εκεί θα παραχθεί και μια προστιθέμενη αξία για την διοίκηση, η οποία δεν είναι επί της παρούσης να συζητήσουμε. Δηλαδή, για να το απλοποιήσουμε, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα απλουστεύεται η νομοθεσία, λιγότερα έγγραφα δηλαδή για τον πολίτη. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση πήγαμε στη λεγόμενη άτυπη προσέγγιση, την IPAM. Μέχρι να αλλάξει η νομοθεσία, γιατί γίνονται αυτή τη στιγμή προσπάθειες να κωδικοποιηθεί και να προστευτεί υπέρ του δημότη. Ένα σύγχρονο παράδειγμα, σε επίπεδο κυβερνητικό, είχαμε πριν από 1,5-2 μήνες περίπου με την έκδοση ταυτοτήτων. Ήταν η πρώτη φορά που κατάφεραν, συσσαγωγικά, το ένα σύστημα να διαβάζει άλλο σύστημα, ώστε να μην χρειάζεται ο δημότης να φεύγει από το ένα γραφείο με χαρτιά, να παίρνει άλλα χαρτιά από άλλο γραφείο και να επιστρέφει στο άλλο γραφείο όταν κάνει. Με τη χρήση λοιπόν των υπολογιστών και της βάσης δεδομένων γίνονται συμβατά πλέον αυτά τα προγράμματα και μπορείτε να διαβάζει ένα κεντρικό σύστημα και να εξυπηρετεί το δημότης με ένα τηλεφώνημα και μία στάση. Τι ετοιμάζουμε εμείς εδώ τώρα στην ΚΟ? Από την Δευτέρα που έρχεται ξεκινάμε τη γραμμή του δημότη. Θα είναι το 21111 όπως θυμόμαστε παλιά, αλλά δεν θα είναι με τη μορφή που την ξέραμε, μόνο τηλεφωνικά. Θα μπορέσει κάποιος να παίρνει τηλέφωνο, ένας πιο μεγάλος ηλικίας που δεν ξέρει από χρήση υπολογιστών, θα παίρνει τηλέφωνο και θα τον κατευθύνουν ή διοικητικές υπηρεσίες ή στις τεχνικές, στο εργοτάξιο. Και εκεί θα υπάρχει υπάλληλος χρεωμένος για το κάθε αίτημα του δημότη που θα το προωθεί μέσω του υπολογιστή για να ελέγχουμε ποιος υπάλληλος το έχει χρεωθεί, πόσο καιρό το έχει στη διάθεσή του και θα βάλουμε και όρια μέσα στα οποία πρέπει να έχει λυθεί. Και θα απαντάει πίσω με τηλεφώνημα στο δημότη ότι αυτό έγινε ή δεν έγινε, μεταβιβάστηκε και πήγε παραπέρα. Για να είναι ενήμερος και ο δημότης να πάει στιγμή αυτό που έβαλε τι είναι. Αυτό όσον αφορά τη τηλεφωνική γραμμή. Μπορεί κάποιος μέσω του email του να στείλει ένα αίτημα και αυτό στη γραμμή, στον Δήμο, και αυτό θα περνάει από το πρωτόκολλο και αυτό θα χρεώνεται σε υπάλληλο ξεχωριστά. Ο οποίος το προωθήσει και αυτός μέσα, είτε είναι διοικητικές υπηρεσίες και χρειάζεται ένα έγγραφο ή ένα πιστοποιητικό, είτε είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει έξω. Μία λακκούβα, μία λάμπα κτλ. Και θα μπορεί κάποιος από το κινητό του επίσης να στέλνει προς το Δήμο αυτά που και φωτογραφία να τραβήξει από τη στήλη. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αμφίδρομη σχέση του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δήμου που ταυτόχρονα θα απεικονίζεται ψηφιακά και θα μπορεί να ελεγχθεί και από τη διοίκηση. Θα ελέγχει τη διοίκηση. Θα παρεμβαίνει άμεσα η διοίκηση, γιατί πρέπει να βρούμε τρόπους να λύνουμε τα προβλήματα του δημότη και καλά, αλλά και γρήγορα, άμεσα. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν επαρκεί το προσωπικό του Δήμου όπως είναι σήμερα για να κάνει τα πάντα, αλλά σε θέματα καθημερινότητας όμως μπορούμε και πιστεύουμε είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε κοντά στο δημότη. Γι' αυτό λοιπόν και θα ενεργοποιήσουμε σε πρώτη φάση πλωτικά αυτό. Έχουμε πολλά προγράμματα πίσω μας. Και όλα αυτά ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα, ναι. Τώρα πειραματικά μια εβδομάδα και από 3 του Νοέμβρη, μέρα Δευτέρα, επίσημα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει δικαιολογία για κανέναν πια από εμάς εδώ ότι δεν εξυπηρετήσαμε, δεν κάναμε. Την ίδια ώρα όμως αυτά κωδικοποιούνται και καταγράφονται μέσα. Και με ειδικό σύστημα που έχουν επεξεργαστεί τα παιδιά θα πηγαίνουν και στις αντίστοιχες υπηρεσίες, αλλά και σε διάφορους κωδικούς, ώστε να έχουμε ενδείξεις σε ποιες περιοχές, για παράδειγμα, έχουμε συχνές αλλαγές στις λάμπες, λέω. Άρα εκεί μπορεί να χρειάζεται μια παρέμβαση της ΔΕΗ. Άρα να μπορέσουμε να κλειδώσουμε κάποια χρήματα από εκεί και να κάνουμε πιο μαζεμένες αγορές μας. Θα υπάρχει έλεγχος παντού δηλαδή για συμφέρον του δημότη. Και να πω με την ευκαιρία αυτή, ο δημότης είναι αυτός που σε δύσκολες εποχές πληρώνει με τους φόρους του τη λειτουργία ενός Δήμου. Είτε το κάνει άμεσα, είτε δια τον ΚΑΠ που στέλνει το Υπουργείο. Δεν έχουμε υποχρέωση ως Δήμος εμείς να τον εξυπηρετούμε. Λέμε λοιπόν σε πρώτη φάση αυτό, αλλά θα υπάρξουν και αλλαγές, θα δείτε και άλλες αλλαγές στην πορεία, γιατί οι αλλαγές γίνονται αργά-αργά. Δεν μπορεί να γίνουν από τη μέρα στην άλλη. Και σκοπός είναι στο τέλος τετραετίας να είναι αυτοματοποιημένα όλα αυτά, ώστε και να εξυπηρετεί το Δημότης, αλλά και τα πολιτικά πρόσωπα. Να μην χρειάζεται πια καμία ανάμειξη για ρουσφέτη ή τίποτα. Να πηγαίνουν αυτόματα όλα, γιατί αυτή είναι το πιστεύω μας.